那么接下来我们将进行的是一场中国对希腊男子72.5公斤级的比赛，有请本场比赛的红方，来自顺远搏击，有请焦富泰。Τζιάο Φουκάη, τοπ όνομα σε επίπεδο K1. 72,5 κιλά. Αντίπαλος του Τζιάο Φουκάη, κυρίες και κύριοι, θα είναι ένας από τους πιο φαντεζοί μαχητές που έχουμε στη χώρα. The champ this year, Yannis Boukis! Περισσότερος από 60 αγώνες, σε ηλικία 22 ετών. Έχει αγωνιστεί σε WFL K1, WGP, Kings Cup, γενικότερα πολλά ακόμη. Γιάννης Μπούκης λοιπόν απέναντι σε ένα top αθλητή που αν και είναι μόλις 22 ετών έχει αγωνιστεί WLF, K1, WGP, Kung Lu Fight όπως είπες πριν, Kings Cup. Έκανε τη μεγάλη μεταγραφή της καριέρας του στο WLF με highlight την πρόσφατη νίκη του επί του Chris Nigby. Το αγώνα διαφήμιση τον Άντι Σάουρ ενώ έχει κερδίσει το Kings Cup στην Ταϊλάνδη για όσους γνωρίζουν με K1, δηλαδή με KO. Knockout. Ακριβώς, δηλαδή ουσιαστικά είναι ένας από τους καλύτερους αθλητές του κόσμου σε αυτή την κατηγορία. Οπότε, κιλών. Ο Μπούκης πρέπει να είναι πολύ πολύ προσεκτικός. Δύσκολο έργο για τον Γιάννη Μπούκη, αλλά... Όχι ακατόρθωτο. Μιλάμε για ένα αθλητή με πολύ ψηλό ταβάνι. Ο Γιάννης Μπούκης κάθε φορά που τον βλέπουμε εντυπωσιάζει. Στα 72,5 κιλά όπως εγώ. Είναι μια από τις καλύτερες ευκαιρίες καριέρας του τώρα για να πάρει μια νίκη, να δείξει ό,τι καλύτερο βέβαιος μπορεί. Αναδείχθηκε μέσα από τις διοργανώσεις του Gods of War, ο Γιάννης Μπούκης. Και εδώ έκτοτε μόνο ανωδική μπορεί να χαρακτηριστεί η πορεία του. Γιάννης Μπούκης για Τζιάο Φουκάη. Πηγαίνει για ένα reverse kick ο Τζιάο Φουκάη κατευθείαν. Αριστερό low. Απάντησε άμεσα. Με αριστερό εσωτερικό low, καθώς είναι δεξιογκάρτης, δηλαδή έχει το... Ωραίο side step από τον Μπούκη. Τζιάο Φουκάη, ο οποίος είναι δεξιογκάρτης, δηλαδή το αριστερό του χέρι είναι το καλό και είναι πίσω. Ένα δεξί. Κροσέ. Front kick. Ψηλό. Σημάδεψε κεφάλι ο Γιάννης Μπούκης, ο οποίος έχει εξαιρετικά πόδια. Πέρασε τώρα το δεξί, direct και από το δεξί γόνατο ο Μπούκης. Πήγε το αριστερό cross, για το αριστερό direct δηλαδή. Ο Τζιάο Φουκάη, ο οποίος τώρα δίνει ένα αριστερό direct και δεξί. Κροσέ. Ωραία, reverse. Ήταν αργή για να πιάσει, πέρα του Μπούκη. Αριστερό.
Χάι Άλτς χωρίς την συνέχεια διαιτητής. Front kick που σταματάει τον Τζιάο Φουκάι. Ο Μπούκης. Νομίζω ότι ο Μπούκης μπερδεύτηκε, πήγε να παίξει λίγο Μουάι Τάι, λίγο αγκώνα. Αν δεις δίστασε λίγο. Μα είναι 100% αθλητής Μουάι Τάι. Απλά προσπαθεί να προσαρμοστεί τα δεδομένα του K1. Είναι πολύ δύσκολο όπως είδαμε και νωρίτερα. Πάρα λίγο φύγει ο αγκώνας. Είδαμε δίστασε, παρά λίγο όμως. Τόση. Έλα κλείς τριμάνιδε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τον Μπούκη. Δεξί high round kick και ένα ψηλό front kick. Reverse kick από τον Φουκάι. Τελειώνει ο πρώτος γύρος. Εδώ κάποια από τα καλύτερα στιγμιότυπα του πρώτου γύρου, των πρώτων τριών λεπτών. Ένα γόνατο από τον Μπούκη στα highlights. Γόνατο, δεξί αριστερό και πάλι αριστερό. Χάι. Πολύ καλός κινέζος, είναι φοβερός πραγματικά. Με αυτό που έχεις δει μέχρι τη στιγμή, θεωρείς ότι έχει κάνει κάποιο λάθος ο Έλληνας αθλητής? Υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο υστερεί και θα μπορούσε να βελτιωθεί? Βεβαίως με τα δεδομένα του K1, αλλά και του Muay Thai ταυτόχρονα. Δηλαδή. Είναι αθλητής Muay Thai. Ναι. Από εκεί και πέρα. Είναι λίγο εκτός των νερών του, έτσι. Δεν υπάρχει. Δεν θεωρώ ότι είναι εκτός των νερών, απλά θεωρώ ότι απέναντί του, επειδή είναι ένας πολύ καλός αθλητής σε επίπεδο K1, θα πρέπει να δουλέψει περισσότερο την πυγμαχία του. Ναι. Δεν υπάρχει λάθος σωστό. Κάθε αθλητής έχει και τα αρνητικά και τα θετικά και γενικότερα τα όπλα του. Και δεν έρχεται ένα αγώνα. Αλλά έχει εξαιρετικά πόδια ο Μπούκης, οπότε εκεί μπορεί να βρει λύσεις. Ναι. Όπως τώρα βλέπουμε ότι έβγαλε ένα πολύ δυνατό αριστερό low. Πήγε να γκρεμίσει τον Φουκάι. Ωραίο μπλοκ. Δεξί direct. Και έψαξε να βρει γόνατο για να έρθει κοντά ο Μπούκης. Ψάχνει γόνατο ακόμα και από μικρή απόσταση. Είναι αυτό που λέει σχετικά με τα πολύ καλά πόδια του λόγου αν θες. Βλέπουμε ένα πιάσιμο και προσπάθησε να περάσει τον direct, το αριστερό direct, το αριστερό cross. Ο Φουκάι. Πέρασε τώρα το αριστερό του cross. Ο Φουκάι. Δεξί απάντηση. Με το δεξί απάντηση από τον. Άμεση απάντηση από τον Μπούκη. Front kick που επιχειρεί ο Μπούκης. Πολύ, πολύ καλά πόδια ο Μπούκης. Ωραίο side step. Θα να δουλέψει γύρω το κορακόρδου ο Φουκάι. Μπούκης πολύ έξυπνα
Τον κρατάει σε απόσταση. Προσπαθεί τώρα για ένα reverse round kick. Ένα πρόβλημα, απλώς λίστριμα. Το έχουμε δει πολλές φορές, δεν είναι τίποτα. End of round. Τελειώνει ο δεύτερος γύρος. Μοιρασμένος, πώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτός ο γύρος. Ο Κάι έπαιξε περισσότερη επιμαχία, ο Μπούκης πήρε περισσότερα σημεία με τα low και με τα medium round kick του. Kicks του, οπότε θεωρώ ότι ναι, είναι κοντά, είναι πάρα πολύ κοντά μέχρι στιγμής ο αγώνας. Κάθελ της χρησιμοποιώντας τα δυνατά του στοιχεία. Προσπαθεί για το καλύτερο δυνατό. Φουκάει πυγμαχία. Μπούκης. Πόδια. Πόδια και... Είναι πάρα πολύ κοντά. Το έξυπνο στοιχείο στο μήνυμα του Μπούκη είναι ότι δεν κάθεται να παίξει ξύλο. Δηλαδή δεν κάθεται να στηθεί και να πάνω περιμένει στο κομμάτι. Πυγμαχία και να παίξει κορακόρ. Ξέρει ότι αυτό δεν το έχει πολύ καλά. Οπότε το ότι παίζει συνέχεια μέσα έξω και κρατάει απόσταση με τα πόδια του τον αντίπαλό του είναι ότι το έξυπνο θα μπορούσε να έχει κάνει μέχρι στιγμής. Κάνουν για πλάκα πριν την έναρξη του τρίτου γύρου. Πέρασε τώρα την αριστερή του κόντρα ο Φουκάι. Γόνατο απάντηση από τον Μπούκη. Αριστερό δεξί, direct από τον Μπούκη. Πάλι με το πόδι προσπάθει να τον κρατήσει μακριά. Να πάρει και σημείο. Προσπαθεί να δουλέψει πάλι τα direct του ο Φουκάι. Συστάσεις που γίνονται στο Μπούκη από τον Κινέζο διαιτητή. Ωραίος λίπα από τον Κινέζο. Πολύ ωραία επίσης η απάντηση με front kick από τον Μπούκη. Side step τώρα για να το γυρίσει. Και να μην το επιτρέψει να δουλέψει πάνω στο σώμα του. Πολύ έξυπνα λοιπόν ο Μπούκης. Έφυγε. Αριστερό κροσέ από τον Μπούκη. Πολλά γαλιάσματα μέχρι τώρα. Είναι τρίτος γύρος, είναι λογικό. Είναι πιο κουρασμένοι και οι δύο. Προσπαθεί τώρα, βλέπουμε, να δουλέψει την αριστερή του κόντρα. Το αριστερό του direct. Ο Φουκάι, ο οποίος έχει ρίξει πάρα πολλές άμυνες των χεριών του. Και αν αυτό το διαβάσει ο Μπούκης, θα μπορέσει να του περάσει ένα high round kick και να έχουμε ακόμα και ένα knockout. Τώρα πρέπει να ξεκολλήσει, μην κάθε καλό στη Λιάννα, πάλι να πάρει το κέντρο. Και επειδή έχουν πέσει, όπως προανέφερα, οι άμυνες των χεριών του Φουκάι, να δουλέψει τα round kicks, τα high round kicks. Τη στιγμή που το έλεγες αυτό, ακούγονταν από τους ανθρώπους του ακριβώς αυτό. Μάλλον πρώτα το είπες και ταυτόχρονα σχεδόν λίγο μετά ακούστηκε αυτό. Δηλαδή τώρα έχει κουραστεί, έχουν πέσει οι άμυνες του, πήγαινε. Τώρα πρέπει να δουλέψει για να δούμε ένα γλίστριμα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει, κούραση είναι πολύ. Αρκετή. Εδώ το αριστερό πέρασε. Και είναι ο εμφανώς κουρασμένος. Νομίζω έχει περισσότερη ενέργεια. Τελειώνει ο αγώνας. Άλλος ένας αγώνας πάρα πολύ κοντά. Με πολύ ψηλό επίπεδο. Στην αξιολόγησή του. Να δούμε ποιος θα δοθεί νικητής. Εντάξει, αν έχει δοθεί θα είναι πολύ πολύ ωριακά νομίζω.
Ακόμη ένα εντυπωσιακό παιχνίδι. Θα το αναφέρει εντυπωσιακό παιχνίδι. Σίγουρα. Η απονομή θα κάνει ο πρόεδρος του WLF, κύριος Γουλίξιν. Για ακόμη απονομή, κύριος Γουλίξιν. Πρόεδρος του WLF. Έχει την απονομή σε αρκετά μάτσε τώρα. Είναι φοβερό το χαμόγελο του Μπούγι, έτσι. Είδαμε και στην έναρξη του τρίτου γύρου ακόμη και τότε τα χαμογελάζω. Ωραία κοθανότητα. Το πήρε οριακά, πάλι με split decision, με 2-1, ο Φουκάι. Την απονομή θα κάνει ο πρόεδρος του WLF, κύριος Γουλίξιν. Πλησιάζουμε στον αγώνα μου, Όχι, έχει παίξει πάρα πολύ καλά, Μπούκης, πάντως. Έπαιξε έξυπνο. Αν ήταν όχι τυχερός, αν έπαιρνε ελαφρώς περισσότερα σημεία, νομίζω... Γιατί πρέπει να είναι οριακά, πραγματικά πολύ οριακά.